Ο αριθμός των καλεσμένων στο γιορτινό τραπέζι φέρνει σύγχυση στους πολίτες, αφού άλλα λέει η κυβέρνηση και άλλα οι επιδημιολόγοι. Ανάμεσα σε αυτήν τη διάσταση των απόψεων, καλούμαστε να αποφασίσουμε με ποιους και με πόσους τελικά είναι σωστό να κάνουμε ρεβεγιόν. Ράβε ξύλων εκατάντησε η λίστα των καλεσμένων για το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν, αφού ο αριθμός 9 των καλεσμένων που επιτρέπει η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν βρίσκει σύμφωνο στους επιδημιολόγους και μπερδεύει τους συνεπείς πολίτες. Δεν επιτρέπεται συγκέντρωση σε σπίτια περισσότερων των 9 ατόμων προερχομένων από δύο οικογένειες. Η έννοια του 9 στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημαντικό είναι να υπάρχουν άτομα τα οποία κάθε μέρα είναι μαζί. Αντιθέτως, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, επέμεινε στα 9 άτομα και εξήγησε πως μπορούν να είναι άτομα διαφορετικής οικογένειας, αφού δύσκολα συναντάς οικογένειες με τόσα πολλά μέλη. Δεν έχουμε πολλές οικογένειες που είναι 9 άτομα ίδια οικογένεια στο ίδιο σπίτι. Εγώ όταν υπάρχει μια 10 μέλη οικογένεια, θα κάνει, θα διώξει έναν. Σε άλλο κλίμα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η γνωστή επιδημιολόγος Αθηνά Λίνου. Ο αριθμός 9 δεν ξέρει κανείς πώς προέκυψε και από ποιον. Είναι ένας αυθαίρετος αριθμός που δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε. Στην εκδοχή των 9 ατόμων από διαφορετικές οικογένειες, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι επιβάλλεται να είναι μεσημεριανό, αφού οι καλεσμένοι καλούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους έως τις 10. Όσο για την αλλαγή του χρόνου, αυτή προϋποθέτει διανυκτέρευση ή μετακίνηση εντός κτηρίου. Πρέπει να κάνουμε τα Χριστούγεννα ενδοοικογενειακά με πολύ μεγάλη αστερότητα. Καμία οικογένεια μην θεωρείται ασφαλή. Ακόμα και στον ίδιο όρθο της πολυκατοικίας μπορεί να έχουν μέσα κάποιον με συμπτώματα ή χωρίς συμπτώματα. Σε άλλο μήκος κύματος από τον καθηγητή Νίκο Σύψα, ο υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Ας μαζευτούμε λοιπόν με μία οικογένεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και εν πάση περιπτώσει, πρωτοχρονιά ας κάνουμε με την οικογένειά μας. Εντελώς οικογενειακά. Και λυπάμαι βέβαια που δεν μπορώ να πάω κανένα ταξιδάκι. Στο σπίτι με την οικογένεια. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά πάντως στο τραπέζι είναι καλύτερα να καθίσουν τα ίδια άτομα, αφού σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, σχεδόν 2 στα 3 κρούσματα διέσπηραν τον ιό στην οικογένειά τους. Μιλάμε συνέχεια για την ανάγκη να καθορίσουμε τη φούσκα μας, τη μικρή και σταθερή ομάδα συγγενών και φίλων που θα επιλέξουμε να γιορτάσουμε παρέα φέτος. Μετά από όλα αυτά, εσείς με πόσα άτομα θα κάνετε ρεβεγιόν? Έλατε με πόσα. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση για το καθεστώς που θα ισχύσει στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να δούμε αν θα λύνεται ο γρίφος. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Πέτρος Μποτσαράκος. Και τι λέει η κυβερνητική απόφαση, Πέτρο, με πόσα άτομα? Προβλέπει ότι και την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς επιτρέπεται να συγκεντρωθούν σε ένα σπίτι έως 9 άτομα, τα οποία να προέρχονται από 2 οικογένειες το πολύ. Δηλαδή, είναι δύσκολο να κάνουν πρωτοχρονιά μαζί και να αλλάξουν χρόνο μαζί 2 οικογένειες. Πρώτον, γιατί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ. Και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει κωδικός μετακίνησης για επίσκεψη σε άλλο σπίτι. Ουσιαστικά η ρύθμιση είναι μόνο για όσους μένουν δίπλα-δίπλα και μόνο μέχρι τις 10 το βράδυ. Και μάλιστα για τις 4 συγκεκριμένες ημέρες. Ανήμερα και την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον που μένει σε άλλη γειτονιά έτσι όπως μας το έχουν κάνει? Όπως προβλέπουν οι διατάξεις, όχι. Πέτρο, να σε ευχαριστήσω.